Δύσης, στις συνόδους κορυφής και στα Eurogroup. Ένα αυτό. Και δύο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει πάρα πολύ μαλακή, αν θέλετε, αντιπολίτευση. Εσείς τι εισπράξατε και από την νωρίτερα συνέντευξη που έδωσε εδώ στο δικό μας σταθμό και στον Γιώργο Μελιγκόνη ο πρόεδρός σας? Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει τον τόνο για το πώς εμείς θα κάνουμε αντιπολίτευση σε μια κρίση και ένα θανατικό, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, και θεωρώ απαράδεκτο αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης να βγαίνει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και να κάνει διαγγέλματα χωρίς ουσία. Το διάγγελμα το προχθεσινό δεν είχε καμία είδηση. Μάλλον είχε είδηση ότι θέλει να πάει τη χώρα στις εκλογές. Αυτό το πράγμα σε συνδυασμό με αυτό που άκουγα τώρα για τις δημοσκοπήσεις μου δημιουργεί ένα πραγματικά περίεργο πλαίσιο, πραγματικά τι ακριβώς κάναμε σε αυτόν τον τόπο. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μια μάχη. Δεν τη δίνει μόνο η κυβέρνηση. Δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία η χώρα. Ανήκει σε όλους μας η χώρα και η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση. Και εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση όπου πηγαίνει σε σωστή κατεύθυνση. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγες ώρες έβγαλε σποτ με όλη την κοινοβουλευτική ομάδα που έλεγε «Μένουμε σπίτι». Τι πιο συνετό, τι πιο σοβαρό, τι πιο αξιόπιστο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση με τους υπουργούς του που είχε διαχειριστεί τη χώρα σε κρίση και είπε «Εμείς αυτό προτείνουμε». Απαξιώθηκε αυτή η άποψη. Απαξιώθηκε το μαξιλαράκι. Τα λέγατε πριν από λίγη ώρα. Δεν είναι δυνατόν να παίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ρεβανσιστικά, απόλυτα, με όλο το πλαίσιο του payroll δημοσιογράφων και καναλαρχών σε ένα απόλυτο, σε μια μονότονη αντίληψη του ενός. Δεν βγαίνουμε, δεν υπάρχουμε. Όχι εμείς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μην μου λέτε το κόντρα και μου πείτε αμέσως το κόντρα. Εντάξει, το κόντρα. Για πάμε στα Εθνικής Εμβέλειας. Ακουγόμαστε. Έδωσε συνέντευξη τύπου ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με πρόγραμμα για την κρίση. Σε πόλεμο είμαστε και δεν στείλανε κάμερα. Έχετε ξανακούσει διακαναλική αρχηγού κόμματος χωρίς κάμερα? Ήταν διακαναλική όμως, κύριε Αρβανίτη, για να κάνω το δικηγόρο του. Χωρίς κάμερα. Έπαιξε 3 λεπτά στο τέλος από εδώ και από εκεί και στην κρατική τηλεόραση, κάπου στη μέση. Δεν έχουμε ακούσει το ΚΚΕ. Δεν ακούμε το ΜέΡΑ25. Δεν ακούμε το ΚΙΝΑΛ. Δεν ακούσα την κυρία Γεννηματά που λέει ότι υπάρχει θέμα σήμερα για την ενημέρωση. Έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης ιδιοκτησία τη χώρα. Δεν είναι έτσι. Στην κρίση όλοι μαζί. Στη μάχη όλοι μαζί. Στην κρίση αυτή το πιο ωραίο πράγμα που ο κόσμος είναι σπίτι είναι να ακούει κουβέντες για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Όχι αντιπαραθετικές. Δεν λέω. Εντάξει. Αλλά να ακούσουμε και μια άποψη. Να ακούσουμε, να ακούσουμε τι λέει και το ΜέΡΑ25. Να ακούσουμε τι λένε οι πολιτικοί. Να ακούσουμε και τους άλλους επιστήμονες. Μόνο μερός. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ορμπανισμός. Αυτό είναι αυτό το πράγμα. Μετά την 1:20 εδώ θα έχουμε και το κίνημα αλλαγής και το ΜέΡΑ25. Γιατί εδώ ακούγονται για το κόντρα, όλοι. Διότι μη μου απαντάτε για το κόντρα, δικαιώνεται εκκλησία. Λέμε για τα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας. Γι' αυτό λέμε. Σε αυτό λέμε. Λέω για τη δημόσια τηλεόραση. Γι' αυτό λέμε. Δεν βλέπετε ότι μπάζει το πράγμα πάρα πολύ? Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ που έχω βγει πάντως, κύριε Αρβανίτη, υπάρχει και ένα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ. Να ολοκληρώσω, μισό λεπτό. Ναι, αλλά όπου έχω βγει υπάρχει και ένα συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ που έχω βγει. Ναι, ναι, πού έχετε βγει εσείς? Γιατί εγώ έχω βγει μία εδώ, μία στον Παπαδάκη και μία στη δημόσια τηλεόραση. Γιατί δεν πρέπει να κάνω διαφήμιση σε άλλα κανάλια και στη δημόσια τηλεόραση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να σα πω κάτι για τη δημόσια τηλεόραση που εγώ την έχω υπηρετήσει. Είναι δυνατό το δημόσιο κανάλι. Μα δεν με αφήνετε. Το δημόσιο κανάλι να κάνει τρέιλερ. Ξέρει Γιάμαλη τι λέω. Τρέιλερ για τις ειδήσεις και να έχει τους δημοσιογράφους, τον κύριο Τσιόδρα σωστά, τον κύριο Χαρβαλιά σωστά και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πολιτική ηγεσία της χώρας. Δηλαδή το διάγγελμα του κρατικού καναλιού. Το τρέιλερ του κρατικού καναλιού είναι αυτό. Να μην υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η άλλη πολιτική ηγέτης, αφού πάμε για ομοσπονδία. Εσείς θα αποφασίσετε αν και πώς θα διαγγέλνετε. Ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει για την ΕΡΤ, γιατί την έχει μεταφέρει στο γραφείο του. Όχι, κύριε Αρβανίτη. Εσείς θα αποφασίσετε για το πόσα διαγγέλματα θα κάνει ο πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ αυτό σας είπα. Εγώ σας είπα το τρέιλερ της δημόσιας τηλεόρασης. Παίζει ένα πολιτικό πρόσωπο. Αυτό μας είπατε, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μας είπατε ότι κακώς βγήκε ο κ. Μητσοτάκης να κάνει διάγγελμα από χθες. Όπου ο πρωθυπουργός της χώρας βγήκε για να τονίσει. Να πάμε λίγο στην είδηση όμως και στο διάγγελμα του πρωθυπουργού πράγματι. Άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για εκλογές ο πρωθυπουργός, κύριε Κατσαφάδο, αλλά εγώ θέλω να μείνω σε κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Επιτρέψτε μου.
Επιτρέψτε μου όμως, αλλού είναι το κυρίαρχο θέμα. Κύριε Κατσαφάδο, υπάρχει ένα ζήτημα.